τα θέματα. Έρχεται το Dancing with the Stars στον Αντένα, το show που αγαπήσαμε. Έρχεται. Ποιοι θα είναι, παιδιά, οι διαγωνιζόμενοι στο Dancing? Γιατί εμείς εδώ μπορεί ο Αντένα να μας τα λέει, αλλά τα μάθαμε. Από πού τα μάθαμε? Τα μάθαμε. Ωραία. Πάμε να δούμε μερικά ονόματα. Βεβαίως. Μαρία Κορινθίου, πρώτη και καλύτερη. Στο Ιβάνι μας το είπε. Τώρα θα μας λοιπόν, πεις ονόματα που όντως θα είναι στο Dancing. Θα πούμε τα ονόματα με τα οποία υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις. Έχουν γίνει προτάσεις σε πολλά πρόσωπα. Θα πούμε σήμερα μόνο τα ονόματα που είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία Κορινθίου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Θα είναι η Σπυροπούλου. Θα τη δούμε να χορεύει. Μάλιστα. Λογικά θα είναι από ό,τι μαθαίνουμε. Και με το Λύκειο τι θα γίνει? Το πρωί και το βράδυ θα χορεύει. Πηγαίνει νυχτερινό. Παναγιώτης Μπουγιούρης, παιδιά. Α, ωραίος ο Μπουγιούρης. Ηθοποιός. Ένας από τους άντρες, ο οποίος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι. Όλγα Πηλιάκη. Μετά το Nomads θα τη δούμε να χορεύει και στο Dancing with the Stars. Ανοίγματα. Ειρήνη Κολυδά. Από το Survivor στο Dancing with the Stars του Αντένα. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παιδιά. Θα τη δούμε να χορεύει. Σας θυμίζω, Πενελόπη έφτασε στον τελικό του Dancing on Ice. Είναι πάρα πολύ καλή. Και κάνει πολύ καλή. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα ονόματα τα οποία μπορούμε να ανακοινώσουμε. Ξαναλέω ότι έχουν γίνει προτάσεις σε πολλούς. Αυτοί είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις και είμαστε πολύ κοντά στο να πούμε. Ενδιαφέροντα τα πρόσωπα. Ναι, hot. Πολύ ενδιαφέροντα τα πρόσωπα. Και καταλαβαίνεις ότι μπορεί και να τα πάνε πολύ καλά. Τώρα. Μετά θα βγαίνει ο Ιβάζης. Τι. Τώρα εντάξει, ποιοι θα τα πάνε καλά, Σπυροπούλου και Κορινθίου. Γιατί. Δεν τις έχω για πολύ χορευταρούδες. Μην το λες. Όχι, λοιπόν, είναι νέα κορίτσια. Να σου δείξω ότι έχει κερδίσει ο Ισαΐας Ματιάμπα.